Νομίζω έχουμε μία ερώτηση από τον Ντίνο το Βατικιώτη. Ντίνο, νομίζω ότι θέλεις να κάνεις μία παρέμβαση όσον αφορά τα μαθηματικά στην Κίνα. Είναι σωστό. Γενικότερα για την επιστήμη. Ναι. Δίνω 5 λεπτά για να μπορέσουμε, όλοι μας να μιλήσουμε. Με φοβάστε ότι είμαι πολύ λογάς. Αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι το εξής. Δύο προβλήματα με έχουν απασχολήσει πάρα πολύ σε σχέση με την Κίνα. Το ένα θέμα είναι πώς δεν προχώρησαν οι μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις και το δεύτερο πώς τα τελευταία χρόνια έγινε μια τεχνολογική έκρηξη και το ας πούμε αυτή τη στιγμή αν ξέρετε χτες προσεδαφίστηκε στον Άρη το πρώτο το τρίτο μάλλον διαστημόπλοιο αμερικάνικο. Τον Ιούνιο θα προσεδαφιστεί κινέζικο. Επίσης, οι Κινέζοι έχουν κάνει τον πρώτο κουβαντικό, όχι τον πρώτο, το δεύτερο κουβαντικό υπολογιστή. Λοιπόν, έπεσα τις προάλλες ένα άρθρο ενός φιλοσόφου του Φέγκ Γιουλάν, ο οποίος το έγραψε το 1922 και έχει τίτλο ότι επιστήμη στην Κίνα δεν έγινε γιατί δεν την είχε ανάγκη. Και πραγματικά είναι ένα άρθρο που μου έβαλε τάξη στη σκέψη μου. Έχουμε το εξής θέματα, ότι ο Κονφουκιανισμός ουσιαστικά προσπαθεί να φτιάξει έναν ιδανικό κόσμο όπου οι άνθρωποι θα χαλιναγωγούν τις επιθυμίες τους για να ζουν αρμονικά στα πλαίσια μιας ιεραρχικής κοινωνίας. Ο Πλάτων, στην πολιτεία του, προσπαθεί και αυτός να κάνει ένα τέτοιο πρότυπο, το οποίο ευτυχώς δεν εφαρμόστηκε, γιατί είναι ένα πολύ ακραίο με σημερινούς όρους θα ήταν φασιστικό. Αντίθετα, ο Κονφούκιος ουσιαστικά δεν δημιουργεί πρότυπο, δημιουργεί μια συνταγή και ένα σύστημα όπου προσπαθεί να βελτιώσει το υφιστάμενο στην εποχή του σύστημα και στη συνέχεια διαπερνά όλη την κινέζικη κοινωνία μέχρι το 1911, όπου ξεκίνησε, όχι το 1911, όσο και νωρίτερα, που ξεκίνησαν οι μεγάλες αλλαγές στην Κίνα. Σε αυτό το και οι δύο, και ο Πλάτων και ο Κονφούκιος, έχουν μπροστά τους τον άνθρωπο, δηλαδή μελετούν τον άνθρωπο. Η διαφορά είναι ότι ο Πλάτων και γενικά οι Έλληνες φιλόσοφοι, εκτός από τον άνθρωπο, ασχολήθηκαν και με το φυσικό κόσμο. Και η μεν κινέζικη αντίληψη ενδιαφέρεται για την αντίληψη, ενώ η δυτική και η ελληνική φιλοσοφία και η δυτική στη συνέχεια ενδιαφέρονται για την έννοια και για το νόημα. Δηλαδή, ο Κινέζος σου λέει πως η ζάχαρη είναι γλυκιά, αλλά αυτό που δεν τον ενδιαφέρει πως η ζάχαρη είναι γλυκιά, αλλά σου προτείνει να τη γευτείς. Δηλαδή ενδιαφέρεται κυρίως για το αποτέλεσμα και όχι για την πράξη και όχι αυτό που ενδιαφέρει τον δυτικό, τη δυτική σκέψη για την έννοια και το νόημα. Έτσι έχουμε στην Κίνα έχουμε τις τέσσερις μεγάλες ανακαλύψεις που είναι η πυρίτιδα, χαρτί, τυπογραφία και πηξίδα που γίνονται πολύ νωρίτερα από ό,τι έγιναν στην Ευρώπη. Οι οποίες και οι τέσσερις ανακαλύψεις έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην κινέζικη ζωή, αλλά ποτέ οι Κινέζοι δεν το προχωράνε σε κάτι βαθύτερο. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει μόνο τα αποτελέσματα και όχι τις βαθύτερες αιτίες που συμβαίνουν εκεί πέρα. Δηλαδή δεν θα κάτσουν να ασχοληθούν για την περίπτωση, τη χημική της σύσταση και να πάνε λίγο παρακάτω. Στα μαθηματικά
σχεδόν τα έχουν βρει όλα. Δηλαδή, από άποψη υπολογιστικών μεθόδων, το δεύτερο αιώνα έχουν κάνει τρομακτικές πρόοδους, πιθανόν με εξαίρεση τους αστρονομικούς υπολογισμούς. Δηλαδή, ξέρουν να λύνουν εξισώσεις και ανωτέρου βαθμού, ξέρουν να λύνουν συστήματα. Υπάρχει μάλιστα και το περίφημο, το μόνο εθνικό θεώρημα που υπάρχει στα μαθηματικά, το Chinese Reminder Theorem, το οποίο είναι ένα πολύ βασικό θεώρημα στη θεωρία αριθμών, το οποίο το έχουν βρει οι Κινέζοι, αλλά από εκεί και πέρα μαθηματικά δεν κάνουν. Δηλαδή, μαθηματικά με την έννοια του Ευκλήδη, που σημαίνει ορισμοί, αξιώματα, θεωρήματα, αποδείξεις. Αυτό δεν υπάρχει καθόλου. Βέβαια, ο Ματέο Ρίτσι, ο πρώτος Ιεραπόστολος που φτάνει στην Κίνα, είναι και μαθητής του Κλάβιου, φέρνει μαζί του τα στοιχεία του Ευκλήδη, τα οποία τα μεταφράζει στα κινέζικα και κάπως αρχίζει η εκπαίδευση των Κινέζων στα μαθηματικά, τα ευρωπαϊκά. Βασικά, δηλαδή, η κομφουκιανή αντίληψη του κόσμου δεν επιτρέπει την επιστήμη. Τη θεωρεί χωρίς νόημα. Ή μάλλον δεν τη θεωρεί καθόλου. Και αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο, ενώ η Κίνα είχε όλες τις προϋποθέσεις να κάνει επιστημονικά άλματα, έμεινε πίσω από την Ευρώπη. Τώρα, με το που ανοίχτηκε μετά το 1978 στον κόσμο και έστειλε φοιτητές στο εξωτερικό, εκπαιδεύτηκαν και επέστρεψαν στην Κίνα με την ευρωπαϊκή γνώση, επειδή ακριβώς ήταν πολύ σταθερά προσκολλημένοι από παράδοση στο αποτέλεσμα, κάνανε μια πραγματική τεχνολογική έκρηξη. Τα λέω αυτά βέβαια με πολλά ερωτηματικά και με πολλή επιφύλαξη, αλλά αποτελούν τις απόψεις μου. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Ντίνο, για αυτή την παρέμβαση. Ευχαριστώ τα 5 λεπτά. Εντάξει. Εντάξει. 5 λεπτά και κάτι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορώ, παρακαλώ. Ναι. Επιτρέψτε μου, συγγνώμη, πρώτα να ευχαριστήσω τον κύριο Χαλκιά, γιατί μας έδωσε μια ολοκληρωμένη και από ιστορική άποψη εικόνα του ποια ήταν και ποια είναι η Κίνα τώρα. Ήθελα με την ευκαιρία να συνεχίσω τη σκέψη του κυρίου Βατικιώτη σε σχέση με την επιστήμη και την τεχνολογία. Πράγματι, λόγω Κομφούκιου, λόγω αφοσίωσης στην παράδοσή τους, τα παλιότερα χρόνια, και λέω παλιότερα χρόνια μέχρι τη δεκαετία του 70-80, ήταν πίσω στην επιστήμη. Όμως αυτό το άνοιγμα, όπως είπε ο κ. Βατικιώτης, προς τα έξω, τους ανάγκασε να γίνουν ρεαλιστές, να προχωρήσουν με ραγδαίο ρυθμό στην εισαγωγή τεχνογνωσίας και με τους φοιτητές που στείλανε έξω και με τους επιστήμονες και με τους εκατοντάδες χιλιάδες εμπειρογνώμονες που καλέσανε και καλούν από όλο τον κόσμο να τους βοηθήσουν σε διάφορους τομείς, σε όλη την Κίνα. Υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο, νομίζω το είχα πει και με άλλη ευκαιρία, κρατικό, σε όλες τις επιχειρήσεις της Κίνας που τους ζητάει να πούνε τις ανάγκες τους και πού έχουν ανάγκη σε συμβουλή στην τεχνολογία για να κάνει εισαγωγή τεχνογνωσίας. Και έτσι το αποτέλεσμα σήμερα είναι, και λέω σήμερα, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία ή δεκαπενταετία από την εποχή του Xi Jinping, μια ραγδαία ανάπτυξη της τεχνογνωσίας, και το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα σε όλους τους τομείς, από τις υποδομές, συγκοινωνίες, έχουν τα τρένα τα maglev των 410 χιλιόμετρων την ώρα. Όποιος πάει στην Κίνα
κάθε εξάμηνο ή κάθε, ή κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια βλέπει μια τεράστια εξέλιξη σε όλους τους τομείς. Και έτσι τώρα το είδαμε και στα διαστημικά τους προγράμματα, στα άλλα προγράμματα που έχουν, ότι έχουν κάνει λίγο κατά μέρος τον Κομφούκιο, όχι ότι δεν τον σέβονται, πραγματικά τον σέβονται και τις αρχές τους και τις αξίες τους για την αρμονία, την παγκόσμια αρμονία, την προσωπική αρμονία, όμως αυτή τη στιγμή έχουν ακολουθήσει τον δρόμο του ρεαλισμού και έχουν προχωρήσει πάρα πολύ στην τεχνολογία με εισαγωγή από όλες τις χώρες του κόσμου τεχνογνωσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση.